Από εκατοντάδες μαθητές δημοτικών σχολείων των Τρικάλων πλημμύρισε το πρωί το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της Οδού Κατσιμίδου. Εκεί όπου με πρωτοβουλία της περιφέρειας Θεσσαλίας διεξήχθη μια ενδιαφέρουσα αθλητική ημερίδα με την συμμετοχή Ολυμπιονικών και Παγκοσμίων Πρωταθλητών. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, η οποία συνεχίζει το σημαντικό έργο της προώθησης του αθλητισμού και των υψηλών αξιών του ανάρτη την Ελλάδα. Έτσι, στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων αθλητές όπως Ινάσος Γαλακτερός, Βασίλης Κολάρος, Κώστας Θάνος, Βάσο Βουγιούκα, Ειρήνη Αϊνδηλή και Χαρά Καριάμι, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση της διευθύντριας της ΕΘΝΟΑ, Ηλιάνας Κλοκώνη, μεταλαμπάδευσαν στους μικρούς μαθητές τις αρχές του ΕΦ Αγωνίζεσθε. Η δέσμευση γίνεται πραγματικότητα. Η δέσμευση του Περιφερειάρχη μας, του κ. Αγοραστού, που πέρυσι που είπε ότι η ΕΘΝΟΑ θα έρθει, όχι, το ΕΦ αγωνίζεται όχι μόνο στη Λάρισα που έγινε πέρυσι, θα έρθει και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα και στη Μαγνησία. Γίνεται πράξη. Έχουμε σήμερα μεγάλους αθλητές, Ολυμπιονίκες, που μας κάναν περήφανος. Εδώ είναι μαζί με 13 σχολεία σε δύσκολη μέρα, με τις απεργίες της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΕΔΗ. Όμως δεν σταματάει ο αθλητισμός, προχωράμε. Έχουμε την αισιοδοξία, την ελπίδα και πραγματικά τους ευχαριστούμε αυτούς τους Ολυμπιονίκες που μας κάναν διαχρονικά, μας κάναν υπερήφανος να έρχονται εδώ να διδάξουν ξυπασκία, πάλι, μπάσκετ και όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα στα παιδιά τα δικά μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμο Τρικάλων που πραγματικά είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, όπως και θέλω να ευχαριστήσω και τον Ευθύμη τον Ρετζιά που έκανε αυτή την διοργάνωση και φυσικά τον Κώστα τον Αγοραστό που πραγματικά στην πόλη μας σήμερα έχουμε αυτή τη χαρά να έχουμε αυτούς τους Ολυμπιανίκες και να διδάξουν αυτά τα αθλήματα στους δικούς μας, στα δικά μας παιδιά. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι πολλά παιδιά είναι σήμερα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο ανταποκρινόμενα σε αυτή την πρωτοβουλία της περιφέρειας για το ΕΦ Αγωνίζεστε. Έχω πει και το λέω και σήμερα ότι το ΕΦ Αγωνίζεστε είναι ο πολιτισμός της σκέψης και της δράσης. Είναι κάτι περισσότερο από έναν τρόπο ζωής, από ένα σύστημα αξιών. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι τα παιδιά σήμερα εδώ από τα είδωλά τους, από σημαντικούς ανθρώπους, Ολυμπιονίκες και διάσημους αθλητές, είναι μαζί με τα παιδιά και ενσαρκώνουν και συμβολίζουν το ΕΦ Αγωνίζεστε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική πρωτοβουλία. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και πρωτότυπη εκδήλωση όταν βλέπεις τόσα παιδιά μικρά του δημοτικού, του γυμνασίου, λοιπόν, να έρχονται να έχουν γεμίσει το κλειστό και έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε εδώ πέρα Ολυμπιονίκες, ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για την Ελλάδα. Και λοιπόν θα κάνουν μερικές υποδείξεις στα παιδιά. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά για την πόλη μας που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και βέβαια το σύνθημα είναι το ΕΦ Αγωνίζεστε. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το ΕΦ Αγωνίζεστε. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και έτσι και να το επαναλάβουμε και στο μέλλον. Σήμερα είναι σε εξέλιξη ήδη όπως βλέπετε η 5η αθλητική ημερίδα ΕΦ Αγωνίζεστε. Είχαμε δώσει μια υπόσχεση στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στους μαθητές των υπόλοιπων πόλεων που δεν είχαν απολαύσει πέρυσι την ημερίδα στη Λάρισα, η ΕΦ Αγωνίζεστε ημερίδα να πάει και στις άλλες πόλεις. Πράγματι, σήμερα ξεκίνησε η 5η αθλητική ημερίδα στα Τρίκαλα, αύριο θα είμαστε στην Καρδίτσα και μεθαύριο στο Βόλο και θα ολοκληρωθεί το τριήμερο αυτό πρόγραμμα. Πραγματοποιούνται οι ημερίδες αυτές στο πλαίσιο προώθησης του αθλητισμού, του ΕΦ Αγωνίζεστε και της εξωσχολικής φυσικής αγωγής των παιδιών. Συμμετέχουν αρκετοί Ολυμπιονίκες σήμερα εδώ στα Τρίκαλα. Ποιοι ακριβώς βρίσκονται εδώ? Συμμετέχουν Ολυμπιονίκες όπως και παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Ως εκπαιδευτές μας, σήμερα εδώ βρίσκεται στο μπάσκετ ο διεθνούς φήμης καλαθοσφαιριστής Νάσος Καλαπτερός, στη ρυθμική γυμναστική Ολυμπιονίκες Ειρήνη Αϊνδηλή και Χαρά Καριάμι. Στην ξυπασκία βρίσκεται η Ολυμπιονίκες η Βάσο Βουγιούκα. Στην ελληνορωμαϊκή πάλι βρίσκονται οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Βασίλης Κολάρος και Φανή Ψαθά. Στην ιστιοπλοεία έξω, μαθαίνοντας τα παιχνίδια του ανέμου, βρίσκονται μαζί μας οι Ολυμπιονίκες Σοφία Παπαδοπούλου και Βιργινία Κραβαριώτη. Στο τόξο βρίσκεται η Ολυμπιονίκη Ζωή Παρασκευοπούλου από τα Youth Olympics Games της Σιγκαπούρης το 2010. Κοιτάξτε να δείτε, μετά από την κατάργηση του μαθήματος Ολυμπιακής Παιδείας στα σχολεία, η Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, στην οποία έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει τα αθλήματα και να περάσει το μήνυμα του αθλητισμού σε όλα τα παιδιά. Γι' αυτό έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα για όλες τις πόλεις της Ελλάδος και προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά όχι μόνο
κοντά στον αθλητισμό, αλλά να τους δείξουμε και τι ακριβώς σημαίνει το κάθε Ολυμπιακό άθλημα. Θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν τα Ολυμπιακά αθλήματα. Θεωρώ ότι πρέπει, γιατί κάποιος όταν το γνωρίσει αρχίζει και το παρακολουθεί. Η αρχή είναι ότι αν δεν γνωρίζω κάτι δεν το βλέπω. Όταν έχω μια επαφή με το άθλημα, το παρακολουθώ, το βλέπω και ενδεχομένως και ασχολούμαι. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε, νομίζω αυτές οι πρωτοβουλίες, οι οποίες γίνονται από την Ολυμπιακή Επιτροπή με εθελοντές Ολυμπιονίκες και καταξιωμένους αθλητές και παλιούς πρωταθλητές, είναι ένα κίνητρο για όλα αυτά τα παιδιά να έρθουν, να το δούνε, και ελπίζουμε αυτό το πράγμα, το σπόρο που σπέρνουμε, να τον δούμε στα γυμναστήρια να αθλείται. Θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και το έχω πει και άλλες φορές, ότι στις εποχές που ζούμε της κρίσης, αν κάνει ο καθένας από εμάς αυτό που ξέρει καλύτερα, όλα θα πάνε, πιστεύω, θα είναι πιο ελπιδοφόρα. Εγώ ξέρω να μιλάω για τον αθλητισμό. Αυτό κάνω. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα μαζί με την Ολυμπιακή Ακαδημία και μιλάμε στα παιδιά τον αθλητισμό. Καλύτερα τα παιδιά να ξέρουν ότι μπορεί να έχουν μια διέξοδο στα γήπεδα, στον αθλητισμό, σε διάφορα εναλλακτικά αθλήματα, σε διάφορα αθλήματα που δεν είναι τόσο γνωστά, όπως η ιστιοπλοεία, ξεφασκία. Εντάξει, δεν είναι μόνο το μπάσκετ για το ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, θεωρώ ότι έχει επιτυχία και αυτή η εκδήλωση, όπως όλες που έχουμε πάει.